Συγχωρέστε με για τον κανονισμό, αλλά νομίζω ότι οι δημότες μιλάνε τελευταίοι. Όχι, εντάξει, απλώς να ξέρω και πριν για να μπορώ να την. Συγχωρέστε για τον χρόνο πιο πολύ. Για την αναταραχή. Ναι, για τον χρόνο πιο πολύ. Παρακολουθώντας και το προηγούμενο συμβούλιο, νομίζω ότι κάποια πράγματα, κάποια αυτονόητα πράγματα δεν θα πρέπει να υπόνονται. Αλλά όπως φαίνεται, τα λέμε. Μιλάω ως δημότης, ως πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Δύο έτη αντιδήμαρχος αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας, 2,5 χρόνια μέλος της Τουρισσής ΑΕ, 2,5 χρόνια αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ και διάφορα άλλα που δεν θυμάμαι. Δράτω με την ευκαιρία από αυτό που πήγε η Πρωτογό στο προηγούμενο συμβούλιο, που ειλικρινά με πείραξε πάρα πολύ. Την προηγούμενη χρήση πριν το 2011, την προηγούμενη θητεία λοιπόν, τη δημοτική, που δεν ήσταν εσείς στη δημοτική αρχή, ήταν σε άλλο σχεδιασμό. Κάποιοι σύμβουλοι της τουριστικής έπαιρναν πρακτικά από την εταιρεία με εντολή εισαγγελέα. Στην τετραετία της δημοτικής αρχής δικής μας, θα σας θυμίσω ότι μπήκαν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στο ΔΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τουριστικής του Δρακείου, τα οποία ήταν διαθέσιμα σε κάθε καινούριο συμβούλιο, σε όλους τους συμβούλους. Είναι ο κύριος Γιάννης εδώ, δεν θυμάμαι το τι είπε ο κύριος Πίπας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μπορεί να το διαβεβαιώσει, είναι ο κύριος που τα μαγνητοφωνούσε. Και επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, μπήκανε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στο Συμβούλιο το Διαχειριστικό. Αν αυτό δείχνει ότι η τουριστική ήταν ένα γκέτο, ένα άβατο στη δημοτική περίοδο της δική μας, τότε νομίζω, αλλά θα πρέπει να συζητηθούμε ξανά, να τα ξαναπούμε. Περισσότερη διαφάνεια από αυτήν την τετραετία που πέρασε, νομίζω ότι δεν υπήρχε ποτέ σε αυτά τα θέματα. Με πείραξε πάρα πολύ σαν μέλος της τουριστικής που είπατε ότι εκεί γίνονταν πράγματα και είχαμε αποκλείσει ανθρώπους και παρατάξεις από την πληροφόρηση. Συγγνώμη, αλλά αυτό κάνετε εσείς τώρα. Και αν δεν το είχατε κάνει και όλες τις παρατάξεις είχαν εκπρόσωπο μέσα στο Συμβούλιο της Τουριστικής, δεν θα υπήρχε και αυτή η διαφωνία που έχετε μεταξύ σας τώρα, αν πήρατε απόφαση ή τι απόφαση είναι αυτή. Που συγχωρέστε με. Αλλά μια απόφαση είναι είτε θετική, είτε αρνητική, είτε αποχή. Αν υπάρχει ένας τέταρτος ορισμός, τον οποίο το ανακαλύψαμε τώρα, καλό θα ήταν να μας το πείτε. Και βέβαια να τον καθιερώσουμε, να δούμε αν θα μπορεί να παίρνετε σε κάθε συμβούλιο της τουριστικής. Το αν χαρήκατε ή όχι για την απόφαση, συμφωνώ σε αυτό που είπατε, δεν είναι θέμα χαράς ούτε λύπης. Και όλοι μαζί θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτό το Δήμο, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει ο Δήμος μας. Τα οποία έχουν όνομα όμως. Αυτοί που τα δημιούργησαν έχουν όνομα. Αυτό το ότι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι μαζί να συζητήσουμε, όλοι μαζί για να τα λύσουμε, είναι θεμητό. Αλλά το ποιος θα δημιουργήσει και ποιος θα μπει στο κάδρο, όπως είπαν κάποιοι, έχουν ονόματα όλοι αυτοί. Να σας θυμίσω, γιατί αναφερθήκατε και στην απόφαση του 13 της τουριστικής, της παρέμβασης που έκανε τότε η τουριστική, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η τέταρτη επιλογή. Υπήρχε ή αρνητική παρέμβαση, ή θετική ή αποχή. Να σας θυμίσω ότι στην τότε παρέμβαση που ήμουν μέλος της τουριστικής τότε και βέβαια ήταν μέλος και ο κύριος Πετρίτσης και ο κύριος Παύλου και ο κύριος Γιώνης, ο σημερινός δήμαρχος, σύσσωμη, ομόφωνα το δέντα σήμα της τουριστικής πήγε κατά. Ξέρετε γιατί πήγε κατά? Γιατί η γνώμη όλων των οικονομολόγων και των δικηγόρων που ήταν σε κάθε συμβούλιο της τουριστικής εκεί, με απομαγνητοφορημένα πρακτικά ευτυχώς, έλεγαν ότι αν πάμε υπέρ θα είναι παράβαση καθήκοντος. Και κάποια στιγμή αυτή η λέξη πρέπει να ακουστεί κιόλας. Γι' αυτό και αναγκάστηκαν όλοι, μάλλον κάποιοι, γιατί κάποιοι το έκαναν συνειδητά, να ψηφίσουν κατά του άρθρου του συγκεκριμένου, του 160 τότε. Το περιεχόμενο ήταν ακριβώς το ίδιο. Ακόμα και τότε, το 60% των συνενούντων, η Club Hotel, προσπαθούσε, μάλλον το έπιανε, με αυτά τα νούμερα που πάνε και σήμερα. Πιθανό να διαφοροποιούνται τα ποσά, να μην είναι τα ίδια τα νούμερα. Αλλά στο μέγεθός τους είναι ακριβώς τα ίδια. Το 24 εκατομμύρια της επένδυσης είναι 24 εκατομμύρια και σήμερα. Το 60 μπορεί να μην ήταν 60, να ήταν 57, να ήταν 58. Το μέγεθος όμως ήταν ίδιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τότε όλοι τότε συμφώνησαν. Είχαν μια ομόφωνη επαφή. Αυτό που ζητάτε σήμερα εσείς από όλους, τότε αναγκάστηκαν κάποιοι να συρθούν. Και το λέω να συρθούν γιατί πίστευα και τότε ότι δεν ήθελαν άλλο. Ήθελα να κάνω πάλι κάτι διαφορετικό. Και σας το λέω πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Και κλείνοντας,
Θα ήθελα να πω ότι αν πρέπει κάποια στιγμή να συνέσουμε όλοι γύρω από μια λύση, να συντήσουμε μια λύση, θα πρέπει να είναι μακριά όλα αυτά, κύριε Πρωτοπά. Ειλικρινά, δεν θέλω να σχολιάζω ούτε την άποψή σας, ούτε τα λεγόμενά σας. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι το ΙΚΑ και το δημόσιο πήγε κατά γιατί είναι υπέρ της πάρτισσας. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αν είπατε αυτό. Είπα ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τα. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το λέμε. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να το λέμε. Είμαστε δημόσιο φορέα. Δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν το είπα. Όποιο ήταν στο δεστό. Συγγνώμη, αν παρανόησα, αν θα έλεγα ότι ακούστε ξανά, γιατί δεν το κατάλαβα. Εγώ θα ήθελα να. Ολοκληρώσα και να σα απαντήσω. Εντάξει, ευχαριστούμε, κύριε Λογοδέλη, κάτι θέλετε. Να τελειώσουμε έτσι.